Στην αρχή της σχέσης τους, η Δούκισσα Νομικού και ο Χρήστος Κολίδης μας έκαναν κρόσια τα νεύρα με το κρυφτούλι τους. Αλλά τώρα, όταν μιλούν ο ένας για τον άλλον, τρέχουμε να μαζέψουμε τα σιρόπια. Ιδού τι είπε ο gentleman Χρήστος για την αγαπημένη του και τη φαρσοεκπομπή της. Εννοείται και το είδα, εννοείται και μ' άρεσε. Καλά, εγώ είμαι και φαν τώρα όλων της φάρσας. Εγώ τα κάνω αυτά στο σπίτι μας και φτιάχνω και κάποια βίντεο και με τους φίλους μου και τους κάνω πλάκα, αλλά όλο αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου λείψε. Πάρα πολύ όμως. Αλλά τώρα πρέπει να φύγω, συγγνώμη, χωρά το πω. Είναι Παρασκευή βράδυ και χωρά το πω, συγγνώμη. Με ποιον? Πάντως όχι με σένα. Δείξανε αυτή η δείξα που ξέρουμε, είναι και νομίζω και λίγο διαφορετική που τη βλέπουμε σαν ένα καθεστικό, σαν ένα σπίτι τελείως με άλλα ρούχα που... Δεν την έχει δει ο κόσμος. Σχεδόν καλόγρια. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω είναι αυτό, ναι. Να βάλει. Ό,τι και να βάλει. Να βάλει, δεν ξέρω, δεν τρελαθούμε. Ναι, λάβει, τι να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εσύ, Χρήστο μας, μπορείς να την παντρευτείς. Άμα το αργήσετε πολύ, μπορεί να την πάθετε σαν την Παναγιώτα Βλαντή και τον αγαπημένο της που χώρισαν λίγο πριν το γάμο. Το τελευταίο σενάριο της σχέσης της Παναγιώτας Βλαντή με τον Νίκο Ράπτη έκανε λόγο για κουφέτα, μα σύμφωνα με δημοσιεύματα τα παιδιά χώρισαν μετά από 6 χρόνια σχέσης. Κάτσε, μην μιλάς λίγο, σκεφτώ. Η Κατερίνα Καινούργιο από την άλλη, σύμφωνα με την Εσπρέσο, βρήκε καινούργιο έρωτα στο πρόσωπο του περιζήτη του Εργένη Θέμη Πετράκη. Τι και αν τον τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα χρέωναν στην Κατερίνα διάφορες σχέσεις, εκείνη φαίνεται πως έχει μάτια μόνο για το Θέμη που πολιόρκησε επίμονα την καρδιά της. Η γνωριμία τους μετράει ένα μήνα και ενώ εμφανίζονται πια μαζί, οι παπαράτσι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να τους τσακώσουν επ' αυτοφόρο. Να και ένα ζευγάρι που μας έχει μπερδέψει. Ως γνωστόν, για πολύ καιρό έπαιζε δυνατά το σενάριο ότι η Ναταλία Γερμανού και ο Ηλίας Βρετός είχαν σχέση. Στην πορεία χώρισαν και τώρα να τους και πάλι μαζί στο κέντρο που τραγουδάει ο πρώην και κολλητός της Ναταλίας, Πέτρος Ύμβριος. Μες στο ντέρτι τα τραγούδια, μες στο ντέρτι και η Ναταλία που κρατάει το ποτό στο χέρι αλλά δεν χαμογελά όπως μας έχει συνηθίσει. Ποιος ξέρει τελικά τι τρέχει με τους δυο τους.